είχαμε ονομαστική εορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καταρχάς να πω ότι η παρέμβαση του κ. Μακρυγιάννη χθες ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Μας έδωσε κατά κάποιο τρόπο, να το πω εισαγωγικά, εικόνα και ήχο από όσα είδε και βίωσε μέσα στη δικαστική αίθουσα αυτή. Η υπόθεση Μπελέρη είναι μια υπόθεση με χαρακτηριστικά φαρσοκομωδίας, αφού το αλβανικό κράτος και συγκεκριμένα το καθεστώς Ράμα δείχνει να μην σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις αξίες του κράτου δικαίου, εμπέζοντας την ελληνική εθνική μειονότητα και το ελληνικό κράτος, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη κοροϊδία αυτήν την εξέλιξη που έχει η υπόθεση, η οποία εκδικάζεται σήμερα με την απολογία του. Με την απολογία του κυρίου Μπελέρη. Μετά από πάρα πολλές διακοπές. Και μάλιστα χωρίς αιτία αυτές οι διακοπές όλο αυτό το διάστημα. Όπως τονίστηκε και από τον κύριο Μακρυγιάννη, είχαν σκοπό απλά να παρατείνουν την διαδικασία προφυλάκησης του κύριου Μπελέρη. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η υπόθεση σήμερα θα διακοπεί βασικά το δικαστήριο και στη συνέχεια δεν αποκλείεται να υπάρξει ανακοίνωση της απόφασης, η οποία η ονή βασικά που έχουμε για αυτή την απόφαση δεν είναι θετική. Ναι. Ελπίζουμε όμως σε δίκαιο αποτέλεσμα, γιατί όπως είδες, μας περιέγραψε και άκουσες και ο κύριος Μακρυγιάννης, αυτό το δικαστήριο δεν επηρεάζεται από την πολιτική εξουσία στην Αλβανία και ίσως να μην επηρεαστεί και από την πρόταση του εισαγγελέα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε χθες στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναφέρει ότι μία από τους τρεις δικαστές είναι διεφθαρμένη στην ουσία. Έχει κατηγορηθεί ότι έχει πλαστογραφήσει στοιχεία για να εισέλθει στην Ελλάδα ως μέλος της εθνικής ελληνικής μειονότητας, πλαστογράφησε στοιχεία. Και επίσης πλαστογράφησε στοιχεία για να μπει σε αυτό το δικαστήριο, αλλά το καθεστώς Ράμα κατάφερε και την ενέταξε σε αυτό το δικαστήριο. Οπότε είναι άκρος, να το πούμε, υποκινούμενη και ελεγχόμενη από το καθεστώς Ράμα. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όλο αυτό με την υπόθεση και τη δίκη του Φρέντι Μπελέρη. Δεν ξέρω, Χρήστο, εσύ τι έχεις παρατηρήσει από ελληνικής πλευράς? Για παράδειγμα, μόνο ο πρόξενος ήταν όλο αυτό το διάστημα παρόν στη δίκη. Βεβαίως. Εντάξει, στο πλευρό όχι μόνο του Φρέντι Μπελέρη και της ομογένειας εκεί. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από την ελληνική πλευρά, υπήρξε και επίσκεψη στην Αλβανία του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Παπσταύρου. Αλλά από εκεί και πέρα η ελληνική πλευρά με δηλώσεις δεν νομίζω ότι έχει στείλει το μήνυμά της στην Αλβανία και στο καθεστώς Ράμα. Και αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που θεωρώ ότι πρέπει να μας βάζουν σε σκέψεις, όπως η επίσκεψη του Άντων Νιμπλίκεν στα μέσα Φεβρουαρίου στην Αλβανία. Όπως και, δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε χθες, άνοιξε μια σοβιετική βάση, η οποία έγινε νατοϊκή βάση, αεροπορική βάση στην Αλβανία, για νατοϊκούς σκοπούς. Οπότε η Αλβανία είναι πολύ δυνατά στην εξίσωση των ΗΠΑ πλέον στον τομέα της ασφάλειας. Και νομίζω ότι τα μηνύματα που στάθηκαν μέσα από αυτές τις ειδήσεις μας δείχνουν γιατί η ελληνική πλευρά δεν έχει κάνει πιο δυναμικές αντιδράσεις. Η ελληνική πλευρά ξέρουμε ότι από τον Νοέμβριο δεν συμφώνησε στην επιστολή, δεν υπέρασε την επιστολή για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν αυτό το διπλωματικό χαρτί της ελληνικής πλευράς. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουν γίνει αποδεκτά από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει του κ. Μπελέρη, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά του, και εννοείται ότι αποδεικνύουν τη σκευωρία την οποία είχε υποστεί. Γιατί μιλάμε για κατασκευασμένες κατηγορίες. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλβανίας από τον Οκτώβριο έχει καταγγείλει ότι ότι ο μάρτυρας κατηγορίας, ο Αρσέν Ράμα, χρηματίστηκε για να προβάλλει ξένες κατηγορίες εις βάρος του Φρέντι Μπελέρη. Και υπάρχουν και ντοκουμέντα ηχητικά από την ανάκρισή του. Βέβαια, ο ίδιος όταν κλήθηκε να μιλήσει στο δικαστήριο, άρχισε να ξεχνά τις λεπτομέρειες της δικογραφίας, άρχισε να Εν τω μεταξύ, βγάλανε και μέσα από την αίθουσα και τους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους ελληνικής μειονότητας, ναι, προκειμένου να μην έχει άγχος, λέει, αλλά για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα. Τον έβγαλαν τον κύριο Αρσέν Ράμα από την δικαστική αίθουσα, ενώ ο ίδιος κυκλοφορούσε άνετα στη Χιμάρα όλο αυτόν τον καιρό. Ναι. Υπάρχει ξεκάθαρα εδώ πέρα μια κοροϊδία. Σωστά. Και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, πρέπει να αντιδράσει. Ναι. Γιατί είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας και όπως όλα δείχνουν, σήμερα θα ακούσει μια ποινή. Ναι. Και δεν αποκλείεται να είναι η ποινή που προτείναν οι εισαγγελείς το Φεβρουάριο. Δηλαδή και την οποία θα δεχτεί και το δικαστήριο. Ναι, 2 ετών και 6 μηνών. Ναι. Βέβαια, εφόσον επιβληθεί ποινή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φυλακές, οι μέρες που έχει εκτίσει στη φυλακή μετράνε επί 1,5. Ναι. Δηλαδή θα είναι σαν να έχει εκτίσει 15 με 16 μήνες ήδη. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα εκπέσει από το δικαίωμα να είναι δήμαρχος. Ναι, αφού δεν έχει ορκιστεί. Σωστά. Δεν του επέτρεψε. Αυτό το πρόβλημα, γιατί γι' αυτό διώκεται ο Φρέντι Μπελέρη, διότι το καθεστώς Ράμα φοβάται ότι θα αποκαλύψει κάποιες συναλλαγές παράνομες που αφορούν η υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών από τη Χιμάρα. Η Χιμάρα γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα φιλέτο, μια περιοχή φιλέτο εκεί πέρα που θα αναπτυχθούν θα αναπτυχθεί ο τουρισμός, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, όλα αυτά θα τα πάρουν διαφθαρμένοι πολίτες της Αλβανίας που είναι πολύ κοντά στο καθεστώς. Και στην περιοχή επίσης, όπως είπε ο κύριος Μακρυγιάννης, δεν υπάρχουν καθόλου Έλληνες επενδυτές τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Σωστά. Πάρα πολλά στοιχεία είδες που βγαίνουν από όλη αυτή την υπόθεση και από τη δίκη και κοινή παραδοχή πλέον ότι υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι ήταν ανεμική υποστήριξη και στο Φρέντι Μπελέρη και στην ελληνική ομογένεια της Αλβανίας από ελληνικής πλευράς και πόσο δυναμικά εξελίσσεται η ηγεσία της Αλβανίας και τις φιλίες που έτσι προχωρά και το θέμα με την αλβανοτουρκική, πώς να το πω, φιλία με την συνάντηση και όλα αυτά που συμφωνούν με τον Ερντογάν το τελευταίο διάστημα και αυτά που μας είπες για την ατοϊκή βάση. Όλα αυτά έχουν ένα νόημα στην υπόθεση. Εδώ θίγεται ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά την Τουρκία, γιατί η Τουρκία πρόσφατα μαθαίμα κιόλας ότι έδωσε 3 Bayraktar drone, δηλαδή, ναι, στην Αλβανία για να επιτηρεί τον αέριο χώρο της. Σιγά σιγά μπορεί να δούμε και άλλες συναλλαγές. Ήδη ο Ερντογάν έχει ξοδέψει πάρα πολύ χρήμα στην Αλβανία για να δημιουργήσει εγκαταστάσεις υποδομής. Έχει κτίσει ξενοδοχείο αξίας 70 εκατομμύριων ευρώ. Ναι. Νοσοκομείο. Όχι ξενοδοχείο. Mm-hmm. Νοσοκομείο, δηλαδή νοσοκομιακές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν Τουρκοί επενδυτές στην Αλβανία. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, την απόφαση τώρα του δικαστηρίου μετά την απολογία του Φρέντι Μπελέρη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Και εσύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.